Καλησπέρα φίλοι μου! Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο. Πολύ σημαντικό για να τον τηγανίσουμε μετά ή για να τον κάνουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Παραδοσιακά ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο μας, κάνουμε ένα πολύ ωραίο κουρκούτι, το βουτάμε μέσα στο λαδάκι και κάνουμε ένα εξαιρετικό τηγανιτό μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Θα σας δείξω λοιπόν πώς θα ξαλμυρίσουμε τον μπακαλιάρο. Ψώνισα λοιπόν από το μπακάλι μου, είτε σε παντοπολείο είτε σε μπακάλικο, παίρνεις αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι full στο αλάτι. Αυτό εδώ λοιπόν, για να ξεκινήσεις τη διαδικασία, πρέπει πρώτα, έτσι όπως είναι, να πάρεις και να το ξεπλύνεις κάτω από νερό. Πάμε λοιπόν. Μπόλικο, τρεχούμενο νερό. Αφού λοιπόν το ξεπλύναμε πάρα πολύ καλά από το αλάτι, το κόβουμε σε μερίδες. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και ολόκληρο το φιλέτο, απλά θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Μπορείτε να αφαιρέσετε την πέτσα σε αυτό το σημείο αν θέλετε ή αλλιώς λίγο αργότερα σε αυτούς που δεν θέλουν να φάνε πέτσα. Το κόβουμε λοιπόν σε φέτες, είναι πολύ πιο γρήγορο το ξαλμύρισμα σε φέτες και όταν θα το κόψετε λοιπόν θα πάρετε ένα μεγάλο μπολ και θα το γεμίσετε με κρύο νερό. Πάντα ο μπακαλιάρος θέλει κρύο νερό. Βάζουμε λοιπόν βάζουμε τα φιλέτα μας μέσα, γεμίζουμε με μπόλικο κρύο νερό και θέλω κάθε 4-5 ωρίτσες κάπου εκεί να αλλάζουμε το νερό. Το έχουμε λοιπόν όλο μας το μπόλ στο ψυγείο, μπόλικο κρύο νερό, το βγάζουμε, ξαναγεμίζουμε με κρύο νερό και το ξαναβάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο και θα πάρει περίπου μία μέρα. Καλό θα είναι μία μέρα plus, δηλαδή ας είναι μία μέρα και 6 ώρες παραπάνω, μία μέρα και 4 ώρες παραπάνω. Καλό είναι λοιπόν να μείνει πολύ, όχι υπερβολές όμως. Το βάζουμε λοιπόν στο ψυγείο, προσοχή, κάθε 4-5 ωρίτσες, απλά βγάζετε το νερό και προσθέτετε μπόλικο κρύο. Το μπακαλιάρο μου το σούρωσα, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και εσάς, το βλέπετε. Έτσι βλέπετε ότι έχει ζωντανέψει από εκεί που ήταν παστός και ήταν σαν μαζεμένος, τώρα έχει την υγρασία του, είναι έτοιμος. Βάζουμε λοιπόν χαρτί μπόλικο, βάζουμε τα φιλετάκια μας εδώ. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να είναι τελείως στεγνά την ώρα που θα τηγανίσουμε. Αν είναι βρεγμένος θα πανιάσει το κουρκούτι μας και δεν θα πετύχει να είναι τραγανό και ωραίο. Οπότε πιέζουμε καλά να φύγει η υγρασία. Τέλεια. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα τέλειο ξαλμυρισμένο μπακαλιάρο.